Λοιπόν, τώρα εδώ στο στούντιο έχω τη χαρά να φιλοξενώ τον Γενικό Ελεκτή Οδυσσέα Μιχαλίδη. Καλώς ορίσατε, κύριε Μιχαλίδη. Είπα, έχω τη χαρά, λέει, δεν ξέρω αν θα έχουν τη χαρά τώρα που θα σας ακούσουν. Καλώς σας βρήκαμε. Καλώς ορίσατε. Να δούμε. Χαρά μου και εμένα που είμαι εδώ. Πώς πάει η κατάσταση, έτσι, η έλεγχή σας, σε ποια φάση είμαστε τώρα, και να ξεκινήσουμε με τη φάση που είστε τώρα με την εκτελεστική εξουσία. Ήρεμα τα πράγματα. Η τελευταία φορά που μιλήσατε με τον πρόεδρο ήταν όταν. Του παραδείτε την έκθεσή όχι, σας. Όχι, είχα πάει στο Προεδρικό σε 2-3 ευκαιρίες. Η έκθεση είχε παραδοθεί κάπου τον Δεκέμβρη-Νοέμβρη, Νοέμβρη νομίζω. Είχα πάει αρχές του Γενάρη που είχαμε μια σύσκεψη για τα θέματα του ΑΗ, ΟΚΙΠΗ κλπ. Ναι, σωστό. Είχε ακόμα μια σύσκεψη για αυτό το θέμα κάπου μέσα στον Απρίλιο, αν θυμάμαι. Και είχαμε ακόμα μια συνάντηση με τον Πρόεδρο για το θέμα της ΟΕΔΑ, της Κώσης. Μάλιστα. Που εκεί πρέπει να σας πω ότι ο Πρόεδρος ουσιαστικά ήταν μια εισήγηση ενώπιον του Προέδρου από το Υπουργείο Γεωργίας, ουσιαστικά για να ανατεθεί απευθείας η κατασκευή ενός κιτάρου στην ΟΕΔΑ Κώσης στον υφιστάμενο ανάδοχο, ο οποίος θυμίζω είναι αυτός που πριν 2 μέρες βγήκε η απόφαση του εφετείου που επιβεβαίωσε την καταδίκη της εταιρείας για μίζες 1 εκατομμυρίου. Και αυτή η σύμβαση που έπρεπε να έχει τελειώσει το 2020, αν δεν διακοπτόταν το 2016 μετά που προέκυψε το θέμα της, της δωροδοκίας, όχι μόνο δεν έχει αφαιθεί να λήξει κατά την εκπνοή της κανονικά, συνεχίζεται να είναι μέσα ο ανάδοχος, γιατί δεν έχουμε ακόμη καταφέρει να βρούμε άλλο ανάδοχο να λάβει την ΟΕΔΑ, και υπήρχε εισήγηση να του δοθεί και απευθείας ανάθεση η κατασκευή ενός κιτάρου. Ευτυχώς ο πρόεδρος είχε πάρει τη θέση της υπηρεσίας μας σε εκείνη τη σύσκεψη. Είχε όχι, θα προκηρυχτεί ανοιχτός διαγωνισμός. Αν θυμάμαι καλά, εκεί η θέση του Υπουργείου ήταν ότι υπολογίζουμε ότι ο εργολάβος θα θέλει περίπου 8 εκατομμύρια να κάνει αυτό το κύτταρο, και μετά στον ανοιχτό διαγωνισμό ανατέθηκε η σύμβαση με 6 εκατομμύρια σε άλλο ανάδοχο. Και εκεί πρέπει να πω, τώρα που με θυμήσατε, ότι ο πρόεδρος είχε υπερασπιστεί τη θέση της υπηρεσίας. Είχε υιοθετήσει, να το πω. Ναι, φαντάζομαι όταν το λέγει κιόλας, σας έβλεπε έτσι για να. Ωραία. Πρέπει να πω, ήταν μια περίπτωση που πιστεύω ότι αποδεικνύεται στην πράξη ότι υπήρξε μια εξοικονόμηση 2 εκατομμύρια πέραν του γεγονότος ότι τηρήθηκαν οι αρχές της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης. Τώρα, κύριε Μιχαλίδη, για το θέμα του Χαλουμιού δεν έχετε εσείς λόγο σε όλα αυτά που συμβαίνουν, δεν έχει να κάνει με οποιοδήποτε. Θα μπορούσαμε να κάνουμε κάποιο έλεγχο για αυτό το θέμα, πρέπει να σας πω. Το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο κάνει συχνά ελέγχους για τέτοια θέματα. Είναι κανονιστική έλεγχη αυτή. Ναι. Απλώς, εντάξει, με τον τρόπο που είχε εξελιχθεί το όλο θέμα, δεν έτυχε να κάνουμε κάποιο έλεγχο και δεν βλέπουμε τώρα την ανάγκη να γίνει κάποιος έλεγχος σε αυτή τη φάση. Αυτό που διαπιστώνεται ότι είναι μέχρι τέλος Αυγούστου, καταλαβαίνω ότι αποσύρονται όλα τα χαλούμια που δεν έχουν την σήμανση POP. Και αυτή η σήμανση POP είναι με 10% εγωπρόβιο. Που σημαίνει τώρα, εντάξει, το έχουμε πει πολλές φορές, ότι τρώμε χαλούμι 99% αγελαδινό. Ναι. Αυτό που μόνο το όμως πάλι έχει να κάνει, δεν ξέρω με ποιο τρόπο, είναι και η Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού. Είναι πολλά πράγματα που θα μπορούσαν να. Εμείς θα ελέγχαμε, κυρία Σάβα, σε τέτοιες περιπτώσεις. Το μόνο που ελέγχουμε είναι αν το αρμόδιο τμήμα, υπουργείο κλπ., το οποίο έχει δημόσιους υπαλλήλους που πληρώνονται με κρατικούς πόρους, αυτή είναι η λογική, ενεργεί όπως θα αναμένει κάποιος να ενεργήσει. Δεν θα πάμε εμείς να ελέγξουμε στην υπεραγορά. Όχι σίγουρα, αλλά σίγουρα μπορείτε να ελέγξετε αν, ας πούμε, το Γενικό Χημείο του Κράτους. Ας πούμε. Κάνει ελέγχος ή έχει τα. Ή είναι σπασμένο μηχάνημα χρόνια. Λέω τώρα ένα παράδειγμα. Ακριβώς. Ή το Υπουργείο Γεωργίας πρέπει να κάνει ελέγχους και δεν τους κάνει. Αυτά είναι θέματα τα οποία μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο ενός κανονιστικού ελέγχου. Και σας λέω, το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο, ειδικά με τέτοια θέματα και με POP. Και νομίζω και η υπηρεσία μας πολύ παλιά, ή όχι, το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο, πιστεύω, αν θυμάμαι καλά, πολύ παλιά, πριν γίνω εγώ Γενικός Ελεκτής, είχε κάνει κάποιο έλεγχο το οποίο είχε αντικείμενο. Δεν θυμάμαι τώρα, ας πούμε, τα άλλο, κομμιά Ρωσκύπου, δεν θυμάμαι κάτι, ένα προϊόν POP ή κάτι ανάλογο το οποίο είχε σχέση με την Κύπρο. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο ελέγχου. Εντάξει, νομίζω ότι το σημαντικό, κυρία Σάβα, σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να σας πω, γιατί είχαμε και τελευταία μια συζήτηση τέτοια, έτσι, και εσωτερικά το είδαμε λίγο ποια θα είναι η θέση μας, ειδικά όταν υπάρχουν θέματα ευρωπαϊκών οδηγιών κλπ. Πρέπει να σας πω ότι η θέση μας είναι ότι δεν είμαστε εμείς και είναι απέναντι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν υποχρέωση να εφαρμόζουν τον νόμο.
Και όταν λέμε να εφαρμόζω νόμο, οι νόμοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι νόμοι της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δεν μπορεί κάποιος δηλαδή να λέει ότι εν γνώση μου παρανομώ ως προς μια ευρωπαϊκή οδηγία ή κάποιο ευρωπαϊκό κανονισμό, επειδή πιστεύω δεν θα το πάρει χαπάρι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι έτσι που δουλεύει ένα κράτος δικαίου. Ή επειδή δικαίου. Πιστεύω αυτό ότι είναι... δεν θα το καταλάβει με τον τρόπο, αναφέρεται, είναι και αυτό το, με το ΦΠΑ της πρώης κατοικίας. Ναι, είναι φυσικά, ένα τέτοιο παράδειγμα. Ναι. Είπαμε ότι είναι διαφορετικό αν υπάρχει, για παράδειγμα, μια ευρωπαϊκή οδηγία και η Κυπριακή Δημοκρατία την ερμηνεύει διαφορετικά αυτή την οδηγία. Δηλαδή, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει την άποψη ότι αυτή η οδηγία ερμηνεύεται με τον Α τρόπο. Η Κομισιόν πιστεύει ότι η οδηγία ερμηνεύεται με τον Β τρόπο. Και μπορεί να καταλήξουν και στο δικαστήριο και η κάθε πλευρά να πει την άποψή της και το δικαστήριο θα αποφασίσει ποια ερμηνεία είναι σωστή. Αυτό είναι θεμητό. Εκείνο που δεν είναι θεμητό είναι να. Θα το πω να, σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, να ξεγελούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και να λέμε είναι οι Βρυξέλλες και είμαστε και εμείς. Αυτό είναι αδιανόητο για τη δημόσια υπηρεσία. Η δημόσια υπηρεσία είναι δημόσια υπηρεσία ενός κράτους δικαίου, όχι ενός κράτους ανομίας. Άρα ούτε μπορεί να κρύβουμε στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τα γεγονότα. Μπορεί να έχουμε την άποψή μας αν διαφωνούμε ως προς την ερμηνεία κάποιας οδηγίας. Αλλά όχι ως προς τα γεγονότα. Δεν μπορεί δηλαδή να αποκρύπτουμε γεγονότα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί σημαίνει εν γνώση μας παρανομούμε. Αυτό είναι αδιανόητο για τη δημόσια υπηρεσία. Μάλιστα. Τώρα, έρχονται εκλογές, κύριε Μιχαηλίδη. Και είναι, εντάξει, το Κυπριακό όπως πάντα, πρώτο θέμα. Το σχολιάζω συχνά, το Κυπριακό, όπως και η οικονομία, είναι και ο τάφος του Αγίου Νεοφύτου. Ότι θέλεις δηλώνεις, όπως θέλεις, αναλόγως και σε ποιο ακροτήριο απευθύνεσαι. Είναι μείζον ζήτημα και η διαφθορά. Και φαντάζομαι, εικάζω ότι οι υποψήφοι θα θέλουν να φωτογραφηθούν και με τον Γενικό Ελεγχτή. Ότι τον έχουν μαζί τους σε κάθε περίπτωση σε αυτόν τον πόλεμο ενάντια στην διαφθορά. Ίσως πλησιάζουν οι εκλογές, ακόμη δεν έχουν ζητήσει να φωτογραφηθούν. Σημώνουν, ναι, σημώνουν όμως, νομίζω, κύριε Μιχαηλίδη. Εσείς τι ελέγχετε σε αυτή την περίοδο, αν θέλετε, ή όταν μπούμε στην προεκλογική, που είναι ορισμένοι 6 μήνες πριν, πώς είναι. Ναι, είναι 6 μήνες πριν και πρέπει να πούμε, κυρία Σάβα, ότι τα θέματα της νομοθεσίας που αφορούν τον έλεγχο των εξόδων των υποψηφίων στις βουλευτικές εκλογές και των κομμάτων, πάντα είναι διπλός ο έλεγχος. Ελέγχουμε το κόμμα, ναι, και ελέγχουμε και τους υποψηφίους. Ναι. Το κόμμα όσο αφορά τις δαπάνες, αυτό το θέμα φαίνεται ότι θα εκλείψει, γιατί έχει βρει η Βουλή αυτή την Σολομονιτζή, να το πω έτσι, που ουσιαστικά τα πλέον. Τα 2,56 εκατομμύρια εκτακτής εισφοράς τα παίρνουν όλα. Όλα τα λεφτά, ναι, τα παίρνουν πλέον για κάλυψη λειτουργικών δαπανών, ναι, και όχι ειδικό κονδύλι για κάλυψη που δημιουργούσε ένα θέμα ότι δεν μπορούσαν να. Τα έπαιρναν, αλλά δεν μπορούσαν να τα χρησιμοποιήσουν για σκοπούς εκλογών. Mm-hmm. Αυτό έχει εκλείψει, γιατί τώρα ο νόμος έχει αλλάξει. Αλλά το τι ελέγχουμε, πρέπει να σας πω ότι χτες εγκρίναμε στη διευθυντική ομάδα την έκθεση για τον έλεγχο των εξόδων των υποψηφίων στις βουλευτικές εκλογές στις περσινές. Με συγχωρείτε, βρήκατε κάπου έτσι να έχουν ξεπεράσει το όριο το. Όχι, όχι, αλλά υπάρχουν, βρισκούμε τις γνωστές αδυναμίες που έχουμε, αδυναμίες ελέγχου. Αυτές είναι για τις βουλευτικές που είναι και πολύ πιο μικρά τα ποσά. Ναι. Μετά θα σας πω για τις προεδρικές. Υπάρχουν τεράστια κενά για τις, ναι, προεδρικές εκλογές. Στις βουλευτικές εκλογές, ουσιαστικά αυτό που ελέγχεται με αλφαγιώτα και ελέγχουμε κι εμείς, είναι τα έξοδα τα οποία έχουν σχέση καθαρά με θέματα διαφήμισης και με διαφημιστικούς φορείς. Mm-hmm. Ο μεν υποψήφιος δηλώνει όλα του τα έξοδα. Λέει ότι αυτά είναι για διαφημιστικούς και έχω και πέντε, δικαιούται μέχρι 5.000. Μικρό κάτι έξοδο που ονομάζεται προσωπικά έξοδα, ναι, που εκείνο δεν ξέρει κανείς τι σημαίνει αυτό το προσωπικά έξοδα. Αλλά αν για παράδειγμα η κυρία Σάβα είναι υποψήφια και οι φίλοι της, οι φίλοι της Μικρογιώτα, ναι, διοργανώσουν ένα πάρτι σε ένα κέντρο στο Παλαιχώρι προς τιμή της και καλέσουν χίλιους προσκεκλημένους. Στο Παλαιχώρι καλά είναι. Ή σε ένα ξενοχείο της Λευκωσίας, ναι, και, ναι, καλέσουν χίλιους καλεσμένους και πληρώσουν και 20, 30, 40 χιλιάδες ευρώ και τα πληρώσουν εκείνοι. Εμείς δεν έχουμε τρόπο να το βρούμε αυτό, ούτε, ναι, να το ελέγξουμε έχουμε τρόπο. Η μόνη περίπτωση είναι αν κάποιος ανθυποψήφιος έχει τηρήσει στοιχεία και έχει κρατήσει τις προσκλήσεις, για παράδειγμα, και αύριο μας το στείλει και του πούμε, συγγνώμη, ποιος πλήρωσε αυτά τα έξοδα, επειδή, ναι, δεν επιτρέπεται οποιοδήποτε άλλος πλην του υποψηφίου ή του εκλογικού του αντιπροσώπου να διενεργήσει δαπάνες για προς όφελος ενός υποψηφίου. Αυτά για τις βουλευτικές. Ναι. Αν έρθουμε τώρα στις προεδρικές, πρέπει να σας πω ότι σκεφτείτε, είναι μία νομοθεσία η οποία θεσπίστηκε το 1959, η οποία ήταν μία νομοθεσία για να γίνουν οι εκλογές που έγιναν το 1959,
εν ώψη της εγκαθιδρύσεως της Δημοκρατίας και από μόνη της ήταν νομοθεσία που ονομαζόταν μεταβατική, παρέμεινε εκεί και χρησιμοποιεί το. Φυσικά δεν είχε εκλογές, γνωρίζετε, μέχρι το 1977, το 1978 ναι. Ουσιαστικά, που τελικά ούτε τότε δεν έγιναν. Και όταν τελικά θα γίνονταν εκλογές, σκέφτηκαν, μα δεν έχουμε νόμο. Έχουμε ένα νόμο που έλεγε ότι είναι μεταβατικός και έκανε ένα νόμο που λένε. Ο Ευδόκας δεν είχε διεκδικήσει απέναντι στον Μακάριο ή αποσύρθηκε, δεν θυμάμαι. Σε δεν κάθε ξέρω, περίπτωση. Νομίζω η πρώτη φορά που έγινε αυτό το θέμα. Ναι, έχετε δίκιο. Το 1967 έγιναν εκλογές. Η πρώτη φορά που ετέθηκε θέμα ότι μα δεν έχουμε καν νομοθεσία. Είναι, ναι. Νομίζω, το 1982, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Και η Βουλή ψήφισε ένα νόμο και επαναθέσπισε τον νόμο του 1959. Ο οποίος συνδυάζεται με τον νόμο των βουλευτικών, ο οποίος επίσης είναι πολύ παλιός, όσο αφορά το θέμα των εξόδων. Και ακούστε τώρα τρύπες που υπάρχουν. Εσείς είστε υποψήφιος και κάνετε σήμερα, πρώτων 6 μηνών, 5 εκατομμύρια δαπάνη για προεκλογική πρόθεση της υποψηφιότητάς σας. Δεν καταγράφεται αυτό πουθενά και ούτε είναι σε αυτά που θα ελέγξουμε. Στην περίοδο των 6 μηνών, έχετε σε όλους τους δρόμους της Κύπρου, σε όλες τις πινακίδες, το πρόσωπο σας για διαφημιστικούς σκοπούς, αλλά τα λεφτά τα έχετε προπληρώσει προηγουμένως. Η γνωμάτευση που πήραμε πριν χρόνια λέει ότι όχι, είναι αυτό που λέμε on a cash basis, δηλαδή βλέπουμε τις δαπάνες την ώρα που γίνονται. Ναι. Άρα, αφού οι δαπάνες αυτές έγιναν πρώτου εξαμήνου, αυτές οι δαπάνες δεν εμπίπτουν σε αυτά τα οποία ελέγχουμε. Εντάξει, μόλις δώσαμε μια ιδέα σε όσους δεν το γνώριζαν τώρα. Εντάξει, δεν είναι θέμα να δώσουμε ιδέες. Δεν ναι. είναι θέμα να δώσουμε ιδέες. Το θέμα είναι ότι είχαμε πει και είχαμε βγάλει και έκθεση για τις εκλογές του 18 τον Γενάρη του 21 και είχαμε αναδείξει όλες αυτές τις αδυναμίες και είχαμε πει ότι πρέπει να ξεχρονιστεί η νομοθεσία. Μα δεν είναι αυτό μόνο, κύριε Μιχαηλίδη. Είναι που λέτε ότι δεν τα έξοδα πότε γίνονται, ποιος τα πληρώνει κλπ. Το άλλο τώρα έχουμε όλοι οι υποψήφοι πριν του κυρίου Νεοφύτου, είναι ανεξάρτητοι. Καλά, τα κόμματα θα κάνουν έξοδα, θα γίνεται με αυτή τη διαδικασία. Κανείς δεν δικαιούται. Ούτε ο Δημοκρατικός Συναγερμός δεν δικαιούται να κάνει δαπάνες και να λέει ότι τις κάνει προς όφελος του κυρίου Αβέροφ Νεοφύτου. Ουδείς δικαιούται να διαδικήσει δαπάνες πλην του υποψηφίου και του εκλογικού του αντιπροσώπου προς όφελος ενός υποψηφίου. Για παράδειγμα, είπατε πριν, ας πούμε, το Δημοκρατικό Συναγερμό. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός μπορεί να κάνει δραστηριότητες οι οποίες θα θεωρήσει και θα πει ότι εμπίπτουν στις συνήθεις κομματικές του δραστηριότητες και προφανώς μπορεί έμμεσα να υποστηρίξει κάποιο. Αλλά δεν μπορεί να φαίνεται ότι δαπανά. Και να θυμίσω ότι στην τελευταία έκθεση αυτή του Γενάρη του 2021 είχαμε ότι ουσιαστικά όλα τα κόμματα, αν θυμάμαι καλά, ενδεχομένως όχι το ΑΚΕΛ που είχε προσεγγίσει το θέμα με μια άλλη μέθοδο. Έκαναν δαπάνες προς όφελος των υποψηφίων, επειδή τότε μάλιστα είχαν πάρει και λεφτά από το κράτος για σκοπούς προεκλογικούς. Και υπήρχε το παράδοξο ότι τους δίναμε λεφτά για προεκλογικούς σκοπούς, αλλά τους λέγαμε απ' την άλλη, ο ένας νόμος τους έδινε λεφτά και ο άλλος νόμος τους έλεγε δεν μπορείτε να κάνετε δαπάνες προς όφελος των υποψηφίων. Περίπου καταλήγαμε ότι η μόνη τους επιλογή ήταν να κόβουν επιταγές και να δίνουν στον υποψήφιο. Λες και το κράτος, αν ήθελε να δίνει επιταγές στους υποψηφίους, δεν θα τις έδινε απευθείας. Αυτό όμως η αλήθεια έχει τώρα κάπως αντιμετωπιστεί. Ναι, αλλά προκύπτουν διάφορα άλλα κάθε φορά, κύριε Μιχαηλίδη. Σε κάθε περίπτωση ελέγχεται και τη χρηματοδότηση. Ενώ ποιοι χρηματοδοτούν μια καμπάνια ενός ανεξάρτητου υποψηφίου. Όχι. Όχι. Αυτό είναι άλλο θέμα. Ναι. Ότι ένας υποψήφιος, σκεφτείτε τώρα εσείς να ανοίξετε μία ιστοσελίδα και να πείτε δέχομαι εισφορές. Μπορεί να πάρετε οποιοδήποτε ύψους εισφορά και να μαζέψετε έξω 5 εκατομμύρια και να χρησιμοποιήσετε το ένα, γιατί λέω, ναι. πέστε ότι τηρήσετε απόλυτα την νομοθεσία και χρησιμοποιήσετε 999.999 ευρώ. Τα υπόλοιπα 4 εκατομμύρια θα σας μείνουν και δεν προβλέπει ο νόμος τι γίνονται αυτά τα λεφτά. Ναι. Ενώ αν ήταν αυτό το πράγμα, είχαν διαχείρισης κατά κάποιο τρόπο έρανος, ας το πούμε έτσι, η νομοθεσία εκείνη λέει ότι οποιοδήποτε αδιάθετο ποσό πάει στη δημοκρατία. Σωστά. Αυτό είναι άλλο κενό το οποίο σωστά αναφέρεται. Λοιπόν, άρα έχουμε να δούμε και σε αυτό το θέμα πολλά, κύριε Μιχαηλίδη. Να πάμε στα πιο ειδικά. Μου αρέσει κάθε φορά που με δίνετε ως παράδειγμα, τώρα ήμουν υποψήφια, να πάμε πίσω στο παράδειγμα που λέγαμε και για τα επενδυτικό πρόγραμμα, που είμαι επενδύτρια από τη Ρωσία, με είχατε τότε. Κάποια στιγμή πρέπει να δημοσιοποιηθεί αυτή η έρευνά σας στα διάφορα θέματα φορολογίας, κύριε Μιχαηλίδη. Να σας πω πού βρισκόμαστε, κυρία Σάβα. Στις 2 Μαΐου του 2022 διαβιβάσαμε στο Υπουργείο Εσωτερικών υπομορφή επιστολής ελέγχου
τα ευρήματα τα οποία είχαμε για το πρόγραμμα και ζητήσαμε τα σχόλια τους. Δεν είχαμε πάρει σχόλια και στις 29 Ιουνίου, περίπου πριν ένα μήνα, διαβιβάσαμε στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Οικονομικών, στο Τμήμα Φορολογίας και στο Τμήμα Χρηματολογίου, πλέον υπό τη μορφή προσχεδίου έκθεσης, είναι ολοκληρωμένη έκθεση, απλώς δεν είχε τη σύνοψη, προσχέδιο της έκθεσης, η οποία αφορά πλέον ολοκληρωμένα τις πολιτογραφήσεις. Και λέγατε ότι και τις ενημερώνατε ότι θα τη δημοσιοποιήσετε. Ναι, και δίναμε προθεσμία, είναι σύμπτωση αυτό, μέχρι σήμερα. Ναι. Τώρα, μέχρι την ώρα που ξεκινούσα να έρθω εδώ, δεν είχαμε κάποια απάντηση από οποιονδήποτε. Εμείς τους λέγαμε, κυρία Σάβα, επειδή κάπου πρέπει να μπει ένα τέλος σε αυτό, ότι την Δευτέρα το θέμα για μας η έκθεση ολοκληρώνεται. Δεν θα περιμένουμε ξανά επάρρυσο. Για να είμαι δίκαιος, την ημέρα που στείλαμε το προσχέδιο της έκθεσης, μόλις το παρέλαβε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών η ώρα 3 το απόγευμα, με πήρε τηλέφωνο και μου είπε: «Α, έχουμε έτοιμη την απάντηση στην επιστολή σας 2 Μαΐου». Mm-hmm. Τελικά την πήραμε το επόμενο πρωί. Στο βαθμό που, όπως το κάνουμε πάντα, την ενσωματώσαμε αυτή την επιστολή στο προσχέδιο εκθέσης που τώρα έχουμε φτιάξει, γιατί εκείνο που είχε πάει σε αυτούς 29 Ιουνίου δεν έχει τα σχόλια, αφού δεν τα είχαμε πάρει τότε. Άρα, όταν δημοσιοποιήσουμε την έκθεση, θα έχει τα σχόλια που πήραμε του Υπουργείου Εσωτερικών σε εκείνη τους την επιστολή. Αν δεν πάρουμε σχόλια από τους άλλους, αυτό δεν είναι για μας λόγος να μην εκδώσουμε έκθεση, γιατί αυτό θα σήμαινε ότι κάποιος ελεγχόμενος με το να μην δώσει σχόλια σημαίνει ότι εμποδίζει την έκδοση έκθεσης. Άρα, η πρόθεσή μας είναι Δευτέρα, Τρίτη ολοκληρώνουμε την έκθεση. Ουσιαστικά την έχουμε ολοκληρώσει, πρέπει να σας πω. Ήδη δηλαδή ενσωματώσαμε τα σχόλια που πήραμε από το Υπουργείο Εσωτερικών στις 30 Ιουνίου. Θα πάει στη διευθυντική ομάδα αρχές Αυγούστου. Απλώς, όπως το βλέπω, ήδη έχουμε 2-3 εκθέσεις τώρα να βγάλουμε. Θα βγάλουμε αυτή που σας είπα με τα έξοδα των υποψηφίων. Έχουμε μία για το Υπουργείο Εξωτερικών, έχουμε μία για το Υπουργείο Μεταφορών. Έχουμε ακόμα 2 που ετοιμάζονται. Το βλέπω ότι αυτή η έκθεση θα δημοσιοποιηθεί για τα θέματα του ΚΕΠ, δηλαδή του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος, αμέσως μετά το 15 Αυγούστου. Κύριε Μιχαλίδη, πρόσφατα είχα αυτή την πληροφόρηση και άνοιξε το θέμα της καταχώρησης στο δικαστήριο μιας ποινικής υπόθεσης που αφορά το πρόγραμμα ενός δικηγορικού και ενός γραφείου developer που είχε να κάνει με μια δασοληψία για διαμερίσματα που δεν ήταν της αξίας των εκατομμυρίων που χρειαζόταν και μάλιστα σε διαμερίσματα που είναι μέχρι σήμερα χωράφια, οικόπεδα. Είναι μια από αυτές τις περιπτώσεις που έχετε εντοπίσει κι εσείς. Εσείς ακριβώς τι εντοπίζετε, δηλαδή αύριο, μεθαύριο που θα δημοσιοποιηθεί η έκθεση, οδηγεί σε νέες ποινικές διαδικασίες? Κυρία Σάβα, αν θα οδηγήσει σε ποινικές διαδικασίες, αυτό δεν εξαρτάται από εμάς. Να σας θυμίσω ότι στην έκθεση την οποία είχαμε δημοσιοποιήσει τον Νοέμβριο του 2020, η οποία αφορούσε την επένδυση του καζίνο και μια εταιρεία από τη Λευκορωσία, η οποία εδράζεται στην Κύπρο, γνωστή εταιρεία. Ναι. Θυμίζω ότι σε εκείνη την έκθεση γράφαμε για επενδυτές οι οποίοι γόραζαν στα χωράφια, δήλωνα διευθύνσεις οι οποίες είναι ακακίες, ακύρωνα συμβόλαια μετά και φαινόταν δηλαδή ότι ήταν εικονικές πράξεις, ήταν πράξεις μεταξύ εταιριών θυγατρικών της εταιρείας στην οποία υποτίθεται διευθυντές. Υπήρχαν άτομα τα οποία ουδέποτε ήρθαν στην Κύπρο ούτε καν ως διευθυντές. Αυτά τα εστίαμε και στην αστυνομία από το Μάιο του 2021, μόλις είδαμε ότι θα ξεκινούσαν ποινικές για το πρόγραμμα, μέχρι τώρα και το λέμε και στην έκθεση μας αυτό. Κανείς δεν μας πήρε τηλέφωνο, δεν ξέρουμε αν θα γίνουν ποινικές, δεν είναι αρμοδιότητα μας αυτό. Απλώς σας το λέω επειδή με ρωτάτε αν θα γίνουν ποινικές. Σε αυτή την περίπτωση που με ρωτάτε, πρέπει να σας πω ότι η προσέγγιση μας σε αυτή την έκθεση είναι κάπως διαφορετική. Εξετάσαμε κάποια θέματα οριζόντια και πιστεύω αυτό είναι το πολύ σημαντικό σε αυτή την έκθεση. Έχει θέματα τα οποία εξετάσαμε οριζόντια, όχι δειγματοληπτικά. Το οποίο αυτό κυρίως βασιζόταν στην μελέτη όλων, και το τονίζω αυτό, όλων των σημειωμάτων τα οποία υπήρχαν στους φακέλους του Υπουργείου Εσωτερικών, τα οποία ήταν τα σημειώματα που ετοίμαζαν οι αρμόδιοι λειτουργοί προς τον Υπουργό τους. Mm-hmm. Αυτά δεν τα πήραμε δειγματοληπτικά. Τα πήραμε όλα, όσα βρήκαμε σε φακέλους τα εξετάσαμε. Εξετάσατε και αν ταυτίζονται αυτά τα αιτήματα με τις τελικές αποφάσεις του ναι, πολιτικού αυτό είναι το σημαντικό. Μάλιστα, αυτό είναι το σημαντικό και θα σχολιάζουμε αυτό το θέμα. Δηλαδή, πώς λαμβάνονταν υπόψη από το Υπουργείο
και σε κάποιες περιπτώσεις από το Υπουργικό Συμβούλιο, αυτά τα οποία έβρισκαν η αρμόδια λειτουργεί. Ναι. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το είδαμε οριζόντια και όχι δειγματοληπτικά. Ναι. Αυτό τώρα τα έγγραφα που εσείς παραλάβατε για κάθε αίτηση, που πάνε στον Υπουργό από τους υπηρεσιακούς. Αυτά τα έγγραφα διαπιστώνεται να είναι αυτά που οδηγούνται και στο Υπουργικό Συμβούλιο. Θέλω να δω και τις ευθύνες τώρα. Όχι, δεν είναι. Όχι. Είναι αυτό που δεν έχω και εγώ από την Βουλή που είναι μόνο μια σύνοψη. Ναι, στο Υπουργικό Συμβούλιο πήγαινε μια τυποποιημένη πρόταση. Σε κάποιες περιπτώσεις, γι' αυτό σας λέω, σε κάποιες περιπτώσεις γινόταν μια αναφορά γενικού τύπου. Σε κάποιες πολύ λίγες, λίγο πιο ειδική, πιο έτσι λεπτομερής, ας το πούμε έτσι. Και αυτή είναι που πήγαινε και στη Βουλή. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, το σήμα που πήγαινε στο Υπουργικό ήταν το ίδιο με το οποίο αυτό που πήγαινε στη Βουλή. Ναι. Άρα αυτό είναι ένα θέμα το οποίο είδαμε οριζόντια. Ναι, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις, κύριε Μιχαηλίδη, που το υπηρεσιακό σημείο ήταν τέτοιο που μετά διρωτάσει, ας πούμε, για όνομα του Θεού, πώς πήγε αυτό το πράγμα στο Υπουργικό. Υπάρχουν. Και αυτό, φυσικά. Πιστεύω αυτό θα δείτε. Πόσες είναι οι περιπτώσεις πάνω κάτω. Είναι 5, είναι 100, είναι χίλιες, πόσες είναι. Όχι χίλιες, αλλά σίγουρα είναι πάνω από 100. Θυμάμαι, έχουμε πίνακα, δεν θυμάμαι τώρα αριθμούς. Έχουμε πίνακα κατ' έτος τις περιπτώσεις τις οποίες υπήρχαν ευρήματα στο σημείο του λειτουργού. Και αυτό είναι ένα θέμα σημαντικό, κυρία Σάβα, και θέμα αρχής. Το αποφασίζον όργανο είναι το Υπουργικό Συμβούλιο. Να. Το Υπουργικό Συμβούλιο κατ' εμάς δικαιούτο και άρα αυτοί που το ενημέρωναν όφυλαν να το ενημερώσουν, να έχει πλήρη εικόνα. Δεν μπορεί να κάνεις φιλτράρισμα των πληροφοριών που θα θέσεις ενώπιον του αρμοδίου οργάνου. Την απόφαση την παίρνει το αρμόδιο όργανο έχοντας ενώπιον του όλη την πληροφόρηση. Και εκείνο μόνο μπορεί να πει, μπορεί εσύ να του πεις ότι κοίταξε την κυρία Κάτια Σάβα, μην την πολιτογραφήσεις, ή να πεις, παρά ότι συμβαίνει αυτά και αυτά και αυτά και αυτά, εγώ εισηγούμε ότι πρέπει να πολιτογραφηθεί. Δώστε μας ένα παράδειγμα τέτοιο να καταλάβουμε. Ενώ η εισήγηση ήταν έτσι, ότι αυτό δεν μπορεί. Για όλα τα είδη, θέματα ΠΕΠ, θέματα για τρομοκρατία, πληροφορίες για τρομοκρατία, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Υπήρχαν αυτά σε σημειώματα. Σε σημειώματα και αυτά δεν έφταναν. Μάλιστα. Το Υπουργικό, στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν έφταναν καν στο Υπουργικό. Αυτό είναι ένα θέμα. Άλλα θέματα τα οποία είδαμε. Είδαμε ένα αριθμό, αν θυμώ καλά, 20 περιπτώσεων που πολιτογραφήθηκαν μετά τις οι εγκρίσεις του Υπουργικού Συμβουλίου δόθηκαν μετά τις 18 Αυγούστου του 20, και γιατί έχει σημασία αυτή η ημερομηνία. Είναι η ημερομηνία στην οποία αντέθηκαν στις ισχύ οι κανονισμοί, οι οποίοι δεν πρόλαβαν να πολύ εφαρμοστούν. Και αυτή την περίοδο δεν την εξέτασαν καθόλου η Ερευνητική Επιτροπή. Άρα εξετάσαμε 20 τέτοιες περιπτώσεις και έχουμε για κάθε μια, εννοείται δεν θα έχει για καμία περίπτωση όνομα, δειγματοληπτικά. Αφού 20 ήταν, όλες δεν τις ελέγξατε όλες. Ναι, όχι, ήταν πολύ περισσότερες. Ο αριθμός, αν θυμάμαι καλά, είναι καμιά 200-300, κάπου τόσες. Εμείς εξετάσαμε 20 και εξετάσαμε και 5 περιπτώσεις της προηγούμενης περίοδου, οι οποίες δεν ήταν δειγματοληπτικά, ήταν στη βάση κάποιων πληροφοριών που είχαμε. Δηλαδή κάποιων, ήταν ειδικές περιπτώσεις. Έχουμε επίσης πάρα πολύ πληροφόρηση. Να υποθέσω ότι και στις 20 βρήκατε κάτι δειγματοληπτικά. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο είναι ήδη γνωστό, μπορώ να σας το πω. Γιατί είχε συζητηθεί στο θέμα όταν συζητούσαμε για την πολιτογράφηση προσώπων που είχαν πολιτογραφηθεί ως διευθυντές της Μαρίνας Αγίας Νάπας. Ναι. Οι κανονισμοί προέβλεπαν και θεωρητικά προβλέπουν, γιατί δεν έχουν καταργηθεί οι κανονισμοί, και από ό,τι είδα προχθές και την έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το rule of law, για το κράτος δικαίου, το έχει ως παρατήρηση αυτό, ότι ουσιαστικά λέει το πρόγραμμα έχει εγκαταληφθεί, αλλά ουσιαστικά το νομικό πλαίσιο είναι εκεί ακόμη. Άρα προβλέπουν ότι ο επενδυτής θα πρέπει να συνεισφέρει 100.000 σε ένα εκ των τεσσάρων έναν οργανισμό και άλλες 100.000, σύνολο 200.000. Ναι. Και θυμίζω ότι ουσιαστικά αυτή η πρόνοια ή σε καμία περίπτωση ή σχεδόν σε καμία περίπτωση, τουλάχιστον για πολύ μεγάλη περίοδο μετά τον Αύγουστο του 20, δεν εφαρμοζόταν από την κυβέρνηση, επειδή είπε ότι θεωρώ ότι θα πρέπει να τις πολιτογραφήσω με βάση το προηγούμενο νομικό καθεστώς. Το θυμάμαι αυτό, κύριε Μιχαηλίδη. Το θυμάστε. Τώρα, άρα, συνοψίζοντας για αυτό το θέμα, δεν θέλω και ένα σχόλιο για τον ΟΑΗ. Γι' αυτό θα δημοσιοποιηθεί εντός των ημερών. Έχουμε ακόμα μια μεγάλη πτυχή, πρέπει να σας πω, που επίσης δεν ήταν οριζόντια. Είναι μια πτυχή η οποία έχει σχέση. Ήταν δουλειά ενός συναδέλφου
Καταρχήν να σας πω ότι να θυμίσω, η Ερευνητική Επιτροπή είχε χρησιμοποιήσει καμιά τενταριά, 40 άτομα για περίπου 6, 7, 8 μήνες, δεν θυμάμαι ακριβώς πόσο. Στην υπηρεσία μας δούλεψε, εκτός από ένα κλητήρα που ήταν και έβγαζε φορολογική στο Υπουργείο Εσωτερικών, ήταν μία συνάδελφος στο ένα μεγάλο μέρος του χρόνου της και ένας άλλος συνάδελφος IT, ο οποίος ήταν ένα μέρος, πολύ μικρό, ένα μέρος του χρόνου του. Αυτοί οι δύο βασικά δούλεψαν στην υπηρεσία μας. Ο συνάδελφος ο IT έκανε κάτι το οποίο θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Έκανε πάρα πολλή δουλειά σε αναλύσεις για τα θέματα των συμβολέων, των αγοραπολιτήριων συμβολέων, ποια παρέμειναν, ποια πράγματι υλοποιήθηκαν, δηλαδή έγινε μεταβίβαση στο τέλος. Υπογράφουμε ένα αγοραπολιτήριο και όταν ουσιαστικά χτιστεί το κτίριο, πηγαίνουμε στο χτιμολόγιο και σας μεταβιβάζω πλέον την περιουσία. Ναι. Αυτό μπορεί να μην γίνει. Αν γίνει, σημαίνει όλα είναι εντάξει. Αν δεν γίνει, υπάρχουν κάποιοι λόγοι. Ότι απλώς αμελήσαμε. Ένας λόγος, αμελήσαμε. Άλλος λόγος είναι ότι δεν έκτισα τελικά το κτίριο που σας υποσχέθηκα και αυτό δεν μπορεί να γίνει μεταβίβαση. Άρα είναι αυτό που λέγαμε και πριν. Εδώ έχει ενδιαφέρον να δούμε. Ναι, αυτά είναι σε αριθμούς. Θα δείτε πολύ ενδιαφέροντες αριθμούς, αλλά ας μην τους πούμε τώρα. Πολύ μεγάλα νούμερα περιπτώσεων που δεν υλοποιήθηκαν. Δεν έγινε η μεταβίβαση. Ναι. Και επίσης θα δείτε. Σας είπα και πριν ότι μιλάμε για διαμερίσματα των 2 εκατομμυρίων, όσο δηλαδή να πάνω στο τέτοιο, για το κριτήριο. Και είναι ακόμα, πάτε στην περιοχή, νομίζω λεμεσός, είναι υπάρχουν πάρα πολλά, υπάρχουν πάρα πολλά που έχουν ακυρωθεί και υπάρχουν πάρα πολλά, μιλούμε δισεκατομμυρίων, να σας πω να αντιληφθείτε, τα οποία κάποια λέω έχουν ακυρωθεί και κάποια παραμένουν ως πολιτήρια έγγραφα κατατεθειμένα. Ναι, αλλά η πολιτογράφηση δόθηκε στην η βάση. Η πολιτογράφηση έχει δοθεί. Και άλλη πτυχή την οποία βλέπουμε επίσης είναι αυτό το γνωστό θέμα του ΦΠΑ, στο οποίο έχουμε πλέον λίγο πιο ποσοτικοποιημένο το θέμα και θα έχουμε και κάποια παραδείγματα, τα πιο έτσι, κραυγαλαία παραδείγματα, για να αντιληφθεί ο κόσμος αυτό το θέμα, το οποίο θα έπρεπε να ήταν ένα, είπαμε, εργαλείο κοινωνικής πολιτικής, πώς ορισμένοι το χρησιμοποιούσαν για αγορές διαμερισμάτων, να μην πω δεκάδων, γιατί είναι λίγες οι δεκάδων, σίγουρα πολύ μεγάλης αξίας διαμερισμάτων. Ωραία. Και όταν δοθεί αυτό στη δημοσιότητα, κύριε Μιχαηλίδη, αυτή η έρευνα που γίνει με κόπο και μόχθο, και να θυμίσουμε πόσο καιρό πήρε να σας δώσουν τους φακέλους πρόσβαση κλπ. Έπρεπε να τελειώσουν οι επιτροπές ή άλλες. Θα γίνει κάτι, αυτό λέω. Είναι δηλαδή στην κρίση του Γενικού Εισαγγελέα να μελετήσει και να κρίνει ο ίδιος αν θα διορίσει αυτό ποινικούς. Η δική μας αρμοδιότητα τερματίζεται με τη δημοσιοποίηση μιας έκθεσης. Εμείς δεν έχουμε εξουσία να κάνουμε οτιδήποτε άλλο. Είναι και, τον και αυτή είναι και η αποστολή μας, να ενημερώνουμε τους πολίτες. Αυτή είναι η αποστολή μας. Λοιπόν, πείτε μου τώρα και για τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας και για το ΓΕΣΥ, με αυτόν τον διορισμό που νομικά λέει η νομική υπηρεσία ότι δεν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα ή ασυμβίβαστο ή σύγκρουση συμφέροντος του Πρόεδρου του Αγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου. Έχουμε ήδη παραιτήσεις μελών του ΟΑΗ. Δέχεται και ο Πρόεδρος να το πράξει. Φωνάζουν οι οργανωμένοι ασθενείς. Η δική σας θέση ποια είναι? Η δική μας θέση, κυρία Σάβα, είναι ότι σίγουρα στα θέματα σύγκρουσης συμφερόντων, που τα θέματα θέμα σύγκρουσης συμφερόντων, συνήθως μιλάμε για καταστάσεις, για περιστάσεις έχουμε σύγκρουση συμφερόντων. Δηλαδή, έχετε να χειριστείτε κάποιο θέμα και αυτό το θέμα, για αυτό το θέμα προκύπτει για σας κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων. Υπό κάποιες προϋποθέσεις, μάλιστα, μπορεί να είναι τέτοια μορφή που να σας δημιουργεί και ασυμβίβαστο πλέον να έχετε κάποια ιδιότητα. Άρα είναι δύο πολύ συναφείς έννοιες αυτές, τη σύγκρουση συμφερόντων και του ασυμβίβαστου. Είναι γεγονός ότι η νομοθεσία του ΟΑΗ, έχω φέρει εδώ το σχετικό άρθρο, λέει ότι πρόσωπο το οποίο είναι παροχέας υπηρεσιών φροντίδας υγείας ή έχει οποιοδήποτε συμφέρον σε σχέση με παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας δεν μπορεί. Άρα εδώ είναι ένα συμβίβαστο ρητά καταγεγραμμένο. Εμείς δεν έχουμε δει κάποια γνωμάτευση. Δημοσιογραφικά έχω ακούσει ότι υπάρχει κάποια γνωμάτευση η οποία λέει ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει ασυμβίβαστο. Η αλήθεια, κυρία Σάβα, είναι ότι υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία δημιουργούν προβληματισμό. Για παράδειγμα, βλέπω εδώ ένα, έχω τυπώσει ένα από τα πολλά άρθρα που βλέπω. Λέει ότι το ύψος της αμοιβής των ειδικών γιατρών, υπάρχουν οι προσωπικοί γιατροί, ειδικοί γιατροί κλπ., καθορίζεται με αποφάσεις, με αλφα κεφαλαίο του ΟΑΗ, ύστερα από διαβολεύσεις του οργανισμού με τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο. Κάποιος διερωτάται, θα εξαιρείται ο κύριος Αγαθαγγέλου μόνο από τη συγκεκριμένη? Δεν δημιουργεί ασυμβίβαστο
αν είναι τόσο ευρύ αυτό το θέμα. Αν δηλαδή ήταν μόνο για μια μικρή πτυχή των δραστηριοτήτων του ΑΗ, ενδεχομένως αυτή η σύγκρουση συμφερόντων να μην δημιουργούσε τόσο μεγάλο θέμα που να προκύπτει πλέον θέμα συμβίβασης του. Αυτό πρέπει να σας πω, είναι πολύ πιθανόν έτσι κι αλλιώς τελικά να κριθεί και από κάποιο δικαστήριο. Ο ΑΗ είναι διοικητικό όργανο, παίρνει αποφάσεις, οι αποφάσεις του ελέγχονται στα δικαστήρια. Είναι πιθανό να καταλήξει. Από την άλλη, πρέπει να σας πω. Για την ενημέρωση ο Ιάκωβος, επίσημα. Είναι στην. Και επίσημα, στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας. Αναφέρεται εδώ πως το Συμβούλιο, το Υπουργικό, ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σε αυτό από τα άρθρα 5 και 7 των Περιγενικού Συστήματος Υγείας Νόμων του 2001 κλπ., ύστερα από σύσταση του Υπουργού Υγείας, διορίζει τον Δόκτωρα Πέτρο Αγαθαγγέλου, εκπρόσωπο του Κυπριακού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΗ. Ωραία. Πρέπει να σας πω, κύριε Σάβα, απ' την άλλη, ότι στη δική μου αντίληψη, απλώς και μόνο ότι κάποιος διαφωνεί με κάτι, δεν τον καθιστά κατάλληλο για να μετέχει σε κάποιο διοικητικό συμβούλιο. Αντίθετα, οι κώδικες διακυβέρνησης λένε ότι είναι θεμητό να υπάρχουν αποκλίνουσες απόψεις σε ένα διοικητικό συμβούλιο, να υπάρχει αυτή η σύνθεση απόψεων. Τώρα, αν κάποιος έχει την άποψη, και γι' αυτό θέλει και ιδιαίτερη προσοχή όταν μιλάμε, γιατί μιλάμε για πρόσωπα πλέον, ότι ο κύριος Αγαθαγγελού είναι ακατάλληλος σαν πρόσωπο, με την έννοια ότι, λέω, πέραν αυτών των θεμάτων που είναι κυρίως νομικής φύσεως αυτά. Αν κάποιος έχει την άποψη ότι είναι ακατάλληλος, θα πω, δεν μιλώ για τον κύριο Αγαθαγγέλου. Ναι. Ένας είναι καυκατζής. Ναι. Δεν μπορεί να συνυπάρξει με άλλους. Δεν μπορεί να κάνει σε ένα διοικητικό συμβούλιο. Αυτός είναι κατάλληλος να μπει σε ένα διοικητικό συμβούλιο. Δεν τον βάζεις αυτό. Ναι. Απ' την άλλη, υπάρχουν και άλλα κριτήρια τα οποία κατ' εμένα γύρουν ένα και λίγο ευρύτερο θέμα για τη σύνθεση πολλών διοικητικών συμβουλίων αλλά και του ΟΑΗ. Το ότι εκπροσωπούνται τα τρία μέρη τα οποία είναι, ας το πούμε, οι μέτοχοι. Ας πούμε ότι ο ΑΗ ήταν μια ιδιωτική εταιρεία και έχει τρεις μετόχους. Τους ασθενείς, την κυβέρνηση και τις εργοδοτικές οργάνωσεις, που είναι οι τρεις που βάζουν τα λεφτά τους. Άρα αυτοί οι τρεις βάζουν λεφτά, άρα είναι οι τρεις μέτοχοι. Αν δείτε μια ιδιωτική εταιρεία, τα μέλη που θα βάζε στο Διοικητικό Συμβούλιο θα ήταν οι καταλληλότεροι για αυτό το σκοπό. Μπορείτε να δείτε, είστε δημοσιογράφος που κάνει διερευνητική δημοσιογραφία, τουλάχιστον τότε που σας στον Πολίτη και τώρα κάνετε. Δέστε το Διοικητικό Συμβούλιο, για παράδειγμα, του NHS της Αγγλίας. Τους έβλεπα χθες το βράδυ, γιατί σκέφτηκα ότι μπορεί να μιλήσουμε αυτό το θέμα. Είναι ένας και ένας. Καθηγητές πανεπιστημίων, άτομα τα οποία ήταν πριν σε πολύ σημαντικά πόστα σε οργανισμούς οι οποίοι απαιτούν. Άρα ενδεχομένως το θέμα είναι λίγο ευρύτερο από τον τρόπο που έχει τεθεί. Και εγώ θέλω να τονίσω κριτήρια. Ξανά, κυρία Σάβα, επειδή μιλάμε για πρόσωπα. Ναι. Ο κύριος Αγαθαγγέλου είναι πρόεδρος του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου. Σημαίνει ότι η ιατρική κοινότητα τον έχει θεωρήσει κατάλληλο να προεδρεύει του συλλόγου. Το να λέμε ότι, είπα πριν ένα παράδειγμα, ένα άτομο, άρα αυτό δεν μπορεί να συνεπάρξει με άλλους, μου ακούγεται λίγο ακραίο. Επίσης, ότι επειδή είχε ταχθεί κατά του γεσί. Τώρα προκύπτουν άλλα θέματα, φυσικά, λέω. Είναι εντάξει να βάλουμε κάποιο γιατρό εντός γεσί, σίγουρα δεν μπορούμε να βάλουμε. Είναι εντάξει να βάλουμε κάποιο γιατρό ο οποίος είναι εκτός γεσί. Αυτός δεν επηρεάζεται από τις αποφάσεις που παίρνει. Ενδεχομένως δεν επηρεάζεται. Δεν πρέπει να βάλουμε ένα γιατρό. Ο ΑΗ δεν πρέπει να έχει ένα γιατρό μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο. Μήπως θα μπορούσαμε να βρούμε κάποιο γιατρό ο οποίος είναι εξωκαθηγητής σε ένα πανεπιστήμιο και δεν ασκεί την ιατρική στον ιδιωτικό τομέα. Αλλά λέω, θέλει λίγη προσοχή αυτό το θέμα. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μιχαηλίδη, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Μακάρι να είχαμε. Είναι σειρά θεμάτων που θα θέλαμε να συζητήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Λοιπόν, και λέγοντας αυτά, να δούμε και τι καιρό θα κάνει το Σαββατοκύριακο. Πάμε στο Διευθυντή.